Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η χώρα μετρά τις πληγές της από το καταστροφικό πέρασμα του Μπάλου. Θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους στα σημεία των εξελίξεων. Προηγουμένως όμως θα συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξης τον Παναγιώτη Μπούσιο, καθώς Παναγιώτη έχεις πληροφορίες για τα δύο άτομα που χάθηκαν στο Άγιο Όρος. Αγνοούνται από χθες το απόγευμα. Τι ακριβώς συνέβη? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, μαζί με μια άλλη ομάδα, πρόκειται για Ουκρανούς προσκυνητές. Είχαν πάει στο Άγιο Όρος, το Όρος Άθος, και έκαναν κάποια εκδρομή εκεί. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτοί ξέμειναν πίσω και οι υπόλοιποι, όταν το κατάλαβαν, άρχισαν να τους αναζητούν. Δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν και από εκείνη τη στιγμή επικοινώνησαν με τις αρχές και συγκεκριμένα με την αστυνομία. Έχουν πάει, λοιπόν, εκεί και ομάδα της πυροσβεστικής της ΕΜΑΚ και ψάχνει τους δύο Ουκρανούς. Πρόκειται για δύο άντρες περίπου 30 με 35 ετών. Μέχρι και πριν από λίγα λεπτά δεν τους είχαν εντοπίσει. Μάλιστα, δεν ξέρουν και την κατάσταση της υγείας τους, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί οι επικοινωνίες είναι πολύ δύσκολες. Στο σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο προκειμένου να υπάρχει κάποια επικοινωνία, έστω και με κινητό τηλέφωνο. Για να το ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική που τους αναζητά δεν ξέρω ότι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κατευθύνεται προκειμένου να τους εντοπίσει. Δεν ξέρει πού βρίσκεται ακριβώς και γίνονται εκτεταμένες έρευνες. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ευτυχώς ο καιρός αυτές τις ώρες δεν είναι άσχημος. Μακάρι να είχε αίσιο τέλος η υπόθεση, Παναγιώτη, όπως είχε και η διάσωση Γερμανών τουριστών στην Εύβοια. Αξίζει να δούμε και να μας περιγράψεις καρέ-καρέ το βίντεο που καταγράφει τη συγκλονιστική ομολογουμένως προσπάθεια των δυνάμεων της πυροσβεστικής να σώσουν τα παιδάκια και τους γονείς τους. Κατερίνα, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Λιμιώνας. Βλέπετε πρώτα απ' όλα πόσο ερμητικός είναι ο χήμαρος. Αυτό το σημείο που βλέπουμε τώρα είναι η στιγμή που ένας από τους άνδρες της πυροσβεστικής παίρνει στα χέρια του ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας, η οποία οικογένεια για να σωθεί, Κατερίνα, είχε ανέβει πάνω σε μια στέγη σπιτιού. Είχε δεθεί ο άνδρας της πυροσβεστικής προκειμένου να περάσει αυτόν τον ορμητικό χήμαρο με ένα σκηνή. Τον κρατούσαν οι συνάδελφοί του. Βλέπετε άλλωστε πόση μεγάλη είναι η ποσότητα του νερού εκείνη τη στιγμή. Είχε περάσει, λοιπόν, προσπάθησε να περάσει από διάφορα σημεία. Πήρε το παιδί στην αγκαλιά του και προσπάθησε να το μεταφέρει, να το περάσει στην άλλη μεριά της όχθης, καθώς ήταν πάρα πολύ ορμητικά τα νερά. Νωρίτερα, ο πατέρας μαζί με ένα ακόμα παιδί είχαν καταφέρει, προφανώς δεν ήταν τόσο ορμητικά τα νερά και είχαν περάσει. Έτσι, λοιπόν, η μητέρα με δύο παιδιά 5 και 7 ετών ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού και κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Νωρίτερα, πρέπει να σου πω, όταν είδαν ότι το ποτάμι φούσκωνε εκεί και υπήρχε πάρα πολύ νερό, είχαν επικοινωνήσει και με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Ήταν εκεί για διακοπές περίπου μία εβδομάδα και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού επικοινώνησε με την πυροσβεστική, έδωσε το ακριβές σημείο και πολύ γρήγορα πήγαν εκεί οι πυροσβεστές, γιατί όπως βλέπουμε το νερό θα φούσκωνε ολοένα και περισσότερο. Όλοι τους καλά μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.